Η Κύπρος οφείλει για σεβασμόν προς αυτούς, αλλά και για δίδαγμα εις τας επερχομένας γενεάς. Να τους στήσει ένα μνημείο ψηλό όσο είναι και η δόξα των. Κάπου ψηλά, πολύ ψηλά, ώστε να αγκαλιάζουν με το βλέμμα όλη την Κύπρο και η Κύπρος να τους αγκαλιάζει. Και σε χώματα αιματοβαμμένα, γιατί τέτοια χώματα αξίζει οι ήρωες να έχουν για κρεβάτι και σάβανό του. Σε μια ψηλή κορφή, άσπηλη και αμόλυντη, όπως εκείνη. Σε μια ψηλή κορφή του τόπου μας, εκεί όπου συνυπάρχει η θάλασσα και ο ουράνιος θόλος, ο Χριστός και η Παναγία, το βλέμμα και το ανάλαφρο άγγιγμά της. Σε μια ψηλή κορφή του νησιού μας, στην επωνομαζόμενη έγκληση της αιματοβαμμένης πιτσιλιάς, ανάμεσα στο Πελέντρι και τον Κάτω Αμίαντο, αγναντεύει κανείς ολάκερο το νησί, τα δάση, τα ακρογιάλια και τα κορφομπούνια. Στην έγκληση, τα πουλιά πετούν ελεύθερα, τα πλατάνια, τα πεύκα, οι δρύες και τα κέδρα αναπνέουν ελεύθερα. Δυο ψηλοί κορφοί της έγκλησης αναπνέουν 108 ψυχές τον αέρα της ανθρώπινης. Όλοι, πρωταγωνιστές, ηρωομάρτυρες, αγωνιστές, θύματα. Όλοι αναπνέουν για μας τον αέρα της ελευθερίας. Επιστρέφουν δικαιωματικά στο δάσος που γνώρισαν, που πότισαν με το δικό τους αίμα. Στο δάσος που τους αγκάλιασε, τους έκρυψε, τους προστάτεψε. Εκεί, στις σκιές και στα ξέφωτα, στα κελαϊδίσματα και στους ήχους των νερών και των ανέμων, που τους συνόδευαν ώρες, μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Επέστρεψαν να λουστούν στις ηλιαχτίδες, να λάμψουν για μας ως φωτεινά παραδείγματα ζωής, ήθους αυτοθυσίας. Τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας παλικάρια, η γη, οι αδελφοί, οι άντρες, τα εγγόνια, όλοι τα περήφανα παιδιά της Κύπρου. Το ηρώο του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ δεν είναι ένα κοινό μαρμάρινο μνημείο, ένα ακόμα αρχιτεκτόνημα στο χρόνο και στο χώρο. Είναι η οφειλή και το χρέος ενός γένους, ενός ολάκερου λαού που κλείνει ευλαβικά το γόνι. Είναι η ελάχιστη τιμή σε αυτούς που σήμερα μας προσφέρουν την πολυτέλεια της ζωής. Το ηρώον του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ είναι και θα είναι η έκφραση της απόλυτης ελευθερίας, σκέψης, λόγου, ύπαρξης, αλλά και πράξης ζωής. Είναι η ουσία της ύπαρξής μας. Η σύνδεση του ανθρώπινου με το Θείο, η στιγμή της προσευχής και το καταφύγιο. Αποφασίσαμε το μνημείο αυτό να γίνει στην Πιτσιλιά, που κατ' εμέν είναι ο χώρος ο οποίος έγιναν οι φοβερές μάχες εναντίον των Άγγλων, αλλά και οι περισσότεροι νεκροί του αγώνας.
είτε κατάγονται από την Πιτσιλιά, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν σε άλλες περιοχές. Το ηρώον του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ είναι μια κατάθεση οικουμενικής ιστορίας, μια έκφραση υπέρτατης δύναμης και σεβασμού στα ιδανικά του ελληνισμού. Το μνημείο γίνεται ένα, ενώνεται με τα αιωνόβια δέντρα και τη γη που μας γέννησε και μεταφέρει τον επισκέπτη από τη δύναμη της θέλησης του ανθρώπου στην ουράνια γαλήνη της φύσης. Είναι σμιλεμένο με αγάπη στο χώμα, στην πέτρα, στο βράχο και είναι ποτισμένο με το αίμα των παιδιών που έδωσαν το είναι τους για τη δική μας λευτεριά. Ένα διτό μνημείο ευλάβειας. Προηγούνται τα προπήλαια. Η αίθουσα αγωνιστών και ο ύμνος στην ελευθερία που εισάγουν τον επισκέπτη στο μεγάλο αγώνα. Ακολουθεί το μονοπάτι, η ανάβαση, τα χωμάτινα σκαλιά, οι ήρωες και τέλος η μεγάλη πλατεία με τη γαλανόλευκη που τον απογειώνει. Αντάμα ο όρκος, η πορεία, η αυταπάρνηση, η ανδρεία και η αποθέωση προς την Παναγία την Ελευθερώτρια και το χρέος προς την πατρίδα. Το ηρώον του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Εδώ λειτουργεί το θαύμα. Εδώ υπάρχει η Ανάσταση. Τα προπήλαια. Είναι η πρώτη πράξη. Η ταπεινή είσοδος προς την Αθανασία. Κίονες και κιονόκρανα κατά γης. Η Ελλάδα στα έγκατα και στην επιφάνεια της γης μας. Εκεί στα προπήλαια η Ελλάδα γίνεται ένα με το ταπεινό στέγαστρο και τα σκουρόχρωμα κεραμίδια. Το χώμα, οι πέτρες, οι κολόνες, οι βράχοι, οι θάμνοι, τα δέντρα, όλα είναι η προέκταση της Ελλάδας και της ιστορίας του τόπου. Σε μάρμαρα χαραγμένα τα ονόματα όλων των θυμάτων του αγώνα. Ανεξίτηλα. Εδώ ο θάνατος αναιρείται. Η λησμονιά και η λύθη χάνονται στο δάσος και την ιστορία. Εδώ υπάρχει ελευθερία. Είναι η οδός, το μονοπάτι και η λεωφόρος προς την ελευθερία. Είναι η άνοδος, η ανάσα, η μεταφορά προς το Θεό και η απόδειξη του χρέους, της ευγνωμοσύνης και της πίστης. Στο χαλκό χαραγμένες οι δύο μορφές που ηγήθηκαν και οδήγησαν. Και η γαλανόλευκη που σκεπάζει. Είναι πάνω απ' όλα η πραγμάτωση του λόγου του έφηβου Ευαγόρα. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάν στη λευτεριά. 650 μέτρα απόλυτης ελευθερίας, από τα προπήλαια μέχρι το μνημείο της ελευθερίας. Είναι συνάμα και η πραγμάτωση της ευχής που μας άφησε ο αρχηγός στο αποχαιρετιστήριο φυλάδιο μετά τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου. Η Κύπρος οφείλει για σεβασμόν προς αυτούς, αλλά και για δίδαγμα εις τας επερχομένας γενεάς, να του στήσει ένα μνημείο ψηλό όσο είναι και η δόξα των. Κάπου ψηλά, πολύ ψηλά, ώστε να αγκαλιάζουν με το βλέμμα όλη την Κύπρο και η Κύπρος να τους αγκαλιάζει και σε χώματα αιματοβαμμένα, γιατί τέτοια χώματα αξίζει οι ήρωες να έχουν για κρεβάτι και σάβανό των. Ανάμεσά τους ο χώρος του χρέους, η αίθουσα των αγωνιστών, το μητρό με τα ονόματα των 25.000 αγωνιστών που σήκωσαν στους ώμους τους το βάρος του αγώνα. Καταγραμμένα, κατατεθειμένα στην ιστορία και την περηφάνεια του τόπου, ΕΣΑΗ. Βρισκόμαστε στο ισόγειο του μουσείου, και συναντούμε ως πρώτον
αντικείμενο την προκήρυξη του αγώνος. Αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποτύναξη του αγγλικού ζυγού. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα μας λεπτά χαρτινά τα οποία έκαμε ο γνωστός καλλιτέχνης στην Ελλάδα, Ευάγγελος Μουστάκας, και παριστάνει την ελευθερία που σπάζει τα δεσμά της. Τα σίδερα, τα κάγκελα, τα οδοφράγματα, τα σειρματοπλέγματα λυγίζουν και σπάζουν μπροστά στην Ανδρεία το θάρρος και την πίστη στη γαλανόλευκη. Και στο βάθος, στην αγκαλιά της γης και των αιματοβαμμένων χωμάτων, κρεβάτι και σάβανο, όπως ήθελε ο αρχηγός, ο ύμνος της ελευθερίας, το μνημειώδες έργο του Ανδρέα Μακαρίου. 15 στιγμές της ιστορίας του νησιού, της μεγάλης ιστορίας. Αυτής για την οποία θυσιάστηκε ο Βραγαδίνος, η Μαρία η Συγκλητική, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο Νικόδημος Μήλωνας. Στιγμές ανάτασης, στιγμές ιστορικές και προφητικές. Χρώματα και σώματα του Βυζαντίου και της Δύσης, κατάσπαρτα στο Μιαμβά, αποτυπώνουν στιγμές πόνου, οργής, θλίψης, μα και στιγμές θυσίας, αυταπάρνησης και αιωνιότητας. Στιγμές που καταγράφουν τον αγώνα σε κάθε του βήμα. Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 και ο όρκος των 12 στην Αθήνα το 1953. Η άφιξη του Διγενή το 1954 και η σύλληψη του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος το 1955. Η 1η Απριλίου του 1955 και η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Οι επαγχωνισμοί των 9. Οι βασανισμοί ηρώων, τα κρατητήρια. Οι συλλήψεις, η εξορία του ηγέτη, οι τουρκικές θηριωδίες, οι σφαγές των Ελλήνων στο Κιόνελι. Η θυσία του Γρηγόρη, του Σταυραετού του Μαχαιρά το 1957. Η θυσία Κυριάκου Μάτση στο Δίκομο το 1958. Το ολοκαύτωμα του Λιοπετρίου τον ίδιο χρόνο. Και στο τέλος της ιστορίας, η λευτεριά των Ελλήνων, αυτή που είναι βγαλμένη από τα κόκκαλα τα ιερά. Ο χώρος αυτός για μας είναι ένας από τους ηρωικότερους αλλά και ιερότερους χώρους του αγώνα. Έπρεπε πρώτα να τιμήσουμε τους αγωνιστές αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Βγαίνοντας από την αίθουσα των αγωνιστών, αρχίζει η μεγάλη ανάβαση που φέρνει την ανάταση. Το δάσος τραγουδά, τα πουλιά τραγουδούν, η οικουμένη των ηρώων μας τραγουδά. Θα πάρω μια νάνη φοριά, θα πάρω μόνο πάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Θα αφήσω αδέλφια συγγενείς τη μάνα τον πατέρα. Στα λαγκάδια πέρα και στις μουνοπλαγιές. 108 σκαλοπάτια που ισοδυναμούν με 108 ψυχές. 108 αγωνιστές, ήρωες που έπεσαν μαχόμενοι για μας. Ανδρείοι, υπέροχοι, αθάνατοι. Σε κάθε σκαλοπάτι χαραγμένα τα ονόματα σε μάρμαρο, όνομα ελληνικό. Μιχαλάκης Καραολής, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Κυριάκος Μάτσης, Στυλιανός Λένας, Γρηγόρης Αυξεντίου. Ονόματα πρωτάπουστα, όπως έλεγε ο ποιητής. Και εμείς ανηφορίζουμε, ανεβαίνουμε. Δεξιά και αριστερά μας δάφνες και μυρκές, μυρωδιές και βοδίες του τόπου.
αθροίσματα και λαϊδίσματα ο ήχος του αέρα να διαπερνά. Ανηφορίζουμε για να φτάσουμε στο μεγάλο πλάτωμα, τον προορισμό μας. Στην πλατεία με τις πλάκες του Πηλίου. Η Ελλάδα παντού. Εδώ τοποθετήθηκε το μνημείο της ελευθερίας. Και εδώ μια διτή υπόσταση, φαινομενικά αντίθετη. Πρώτη, ένας βαρύς και ασήκωτος οριζόντιο τσιμεντένιος τείχος, βαθιά πακτωμένος στη γη. Η δύναμη του θανάτου, μονολυθική, απόλυτη, εκτός ανθρωπίνων δυνάμεων. Στη δεξιά πλευρά του τοίχου ένα πανάλαφρο πέτασμα, μια απόκληση, μια λευκή στήλη υψώνεται στον ουρανό, απελευθερώνεται από το γήινο βάρος, υπερίπταται η νίκη του πνεύματος επί της ύλης. Στο μάρμαρο χαραγμένες οι μορφές του αγώνα, κατακόρυφες, σχεδόν άειλες, σώματα και λάβαρα που κυματίζουν, μορφές αρχαίγονες, οι ήρωες στα κελιά, οι εννιά που βάδισαν προς την Αγχώνη, οι μάχες, αυτοί που έπεσαν λαβωμένοι, οι μάνες που αγκαλιάζουν τα άψυχα σώματα και στο άκρο εκείνη η λευτεριά, άειλη, με ανοιχτές φτερούγες, μπροστά από τον αιώνιο ήλιο της ελπίδας. Αυτό είναι το σώμα της Κύπρου. Αυτό που ορκίστηκε να μη λυγίσει, να μη διστάσει και να βαδίσει προς το θάνατο. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι θα αγωνιστώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωση της Κύπρου από των Αγγλικών ζυγών. Θυσιάζουν και αυτήν τη ζωή. Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρουν αλλιώτικα στεγιά υπαρχιώτικα βρε ως που η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές κάνει ο Γιώργος την αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε κι ο Γιαννάκης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε και παρές λαμπέρες το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι ο Πάδης που έχει εκεί κι η Λιδία ντρέπεται που ολοκίνη βλέπετε βρε κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδη του με γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Έλα, yeah. Είναι αυταίοι οι βούλοι, είναι αυταίοι οι εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε, αν πονάει πρόσωπη αγάπη που έχει βρει, μα η δικιά μας έχει όλα.